Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη νέα προκήρυξη των βιολογικών, όπου θα προγραμματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τον Σεπτέμβρη προς φθινόπωρο του 2017. Επειδή η προηγούμενη προκήρυξη ήταν είχε ένα μεγάλο πλήγμα για την περιφερειακή ένωτα Γραβενών, εννοώντας ότι από τους 404 αγρότες και κτηνοτρόφους που ήταν βιοκαλλιεργητές τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτήν την προκήρυξη οι εγκρίσεις δεν ξεπερνάνε τους 40 βιοκαλλιεργητές. Από το 2012 μέχρι το 2016, κάθε χρόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών ερχόταν και θα έρθουν περίπου στα 2,7 εκατομμύρια ανά έτος. Άρα σε ολόκληρη την περίοδο όπου θα έχει εφαρμογεί το πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας, τα χρήματα που θα έρχονται στην Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών θα είναι περίπου στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την περιοχή μας, διότι ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ξεπερνάει το 37% και σε επίπεδο βιολογικής κτηνοτροφίας ξεπερνάει το 65%. Σε όλη την Δυτική Μακεδονία ο αριθμός της βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, αυτοί οι οποίοι ήταν ενταγμένοι τα προηγούμενα χρόνια, αγγίζανε τους 1000, και σύμφωνα με την προκήρυξη η οποία ήταν σε εξέλιξη, ο αριθμός αυτός είναι περίπου στους 300. Το μεγαλύτερο μέρος εντάξεων το έχει πλέον η Φλόρινα, με περίπου 230 βιοκαλλιεργητές, λόγω της περιοχής Natura που είναι στην περιοχή της Φλόρινας. Για μας, για τα Γραβενά, είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Θεωρώ ότι υπήρχε μία αστοχία από πλευράς Υπουργείου όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί. Το κριτήριο της περιοχής Natura ουσιαστικά έχει βγάλει εκτός ένα μεγάλο αριθμό καλλιεργητών της περιοχής των Γραβενών. Εμείς ως αντιπεριφέρεια και ως περιφέρεια, όταν αντιληφθήκαμε το πρόβλημα το οποίο θα προέκυπτε, στείλαμε δύο επιστολές προς τον Υπουργό Γεωργίας, μία επιστολή διαμαρτυρίας και μία επιστολή με προτάσεις. Το θέμα συζητήθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου καταθέσαμε τις προτάσεις, μάλλον έγινε μία επιτροπή από όλες τις παρατάξεις, που τέθηκαν κάποια ζητήματα, όπως είναι η χωρική κατανομή του διαθέσιμου ποσού, η ένταξη των παραγωγών πλήρους βιολογικού σταδίου και τα κάποια κριτήρια που είχαν να κάνουν με την προηγούμενη περίοδο. Το ψήφισμα αυτό στάθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και έγινε συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό Γεωργίας, όπου του δόθηκε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και έγινε και μία συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, όπου ήταν ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γραβενών, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής του νομού, ο κ. Μπιάλας, και άλλοι τρεις βουλευτές από την... ο Μίμης ο Δημητριάδης από την Κοζάνη, από την Καρδίτσα και άλλοι δύο βουλευτές από την Ημαθία. Δεν θυμάμαι το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έγινε μία συζήτηση, του θέσαμε τα ζητήματα τα οποία σας είπα και προηγουμένως, όπου όμως δεν λήφθηκαν υπόψη και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Σήμερα είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση. Προκλήθηκε η συνάντηση αυτή από την ΕΑΣ,
όπου είπαμε θα ετοιμαστούμε για την επόμενη προκήρυξη, για την προκήρυξη του φθινοπόρου, και η ΑΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συζητήσει με αγρότες και να ορίσει μία ομάδα ανθρώπων που θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε αυτές οι προτάσεις να πάνε στα Δημοτικά Συμβούλια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, λέγοντας, αναδεικνύοντας όσο δυνατόν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα, τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Γενική Διευθύντρια που βρίσκεται σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Γρεβενών για την όλη δουλειά η οποία έχει γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα επιμελητήρια που είναι κοντά μας, την αντιπολίτευση που στηρίζει και αυτήν την πρωτοβουλία, αλλά και όλους τους αγρότες οι οποίοι θέλησαν, από όποιο πόστο και να είναι ο καθένας, έτσι για να μην τα αναλύουμε, τους προέδρους και όλους τους αγρότες που βρίσκονται στην Ελλάδα και καταθέτουν πραγματικά με αγωνία τις προτάσεις τους. Εγώ θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε στην επόμενη περίοδο να τεθούν κάποιες κόκκινες γραμμές για την περιοχή μας, που όλο αυτό που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια να θωρακιστεί. Ο νομός Γρεβενών είναι ένας νομός ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη έκταση σε βιολογικά. Πάνω από 70.000 στρέμματα ήταν την προηγούμενη περίοδο. Αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και πάνω σε αυτό πρέπει να αγωνιστούμε. Θα θέσουμε τα κριτήρια τα οποία θα βγουν μέσα από εδώ, θα βγει κάποιο δελτίο τύπου τις επόμενες μέρες, και όλα αυτά θα πάνε στα Δημοτικά Συμβούλια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα θες να πεις κάτι? Ναι, εντάξει, εγώ σαν εκπρόσωπος, που τυχαίνω να εκπροσωπώ όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι η ζημιά δεν είναι στο ότι χάσαμε σαν περιφέρεια 5,5-6 εκατομμύρια, είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι πολλά τα εκατομμύρια τα οποία χάνονται. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σήμερα αρκετές μονάδες μεταποιητικές, και όχι μόνο πάνω στα τυροκομικά, αλλά και πάνω στα δημητριακά. Και αν κάτσουμε και δούμε αριθμούς, δηλαδή τι συνάλλαγμα φέρνουν οι μονάδες αυτές, είναι μεγάλη ζημιά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν Δυτική Μακεδονία έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία. Κατατέθηκε η αγωνία όλων των παραγωγών οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες της αρνητικής αυτής εξέλιξης από πλευράς πολιτείας. Θα συντονίσουμε τις προσπάθειες μαζί με την αντιπεριφέρεια, τους ίδιους τους παραγωγούς, το επιμελητήριο, την Ένωση, και θα μεταφέρω όλη αυτή την αγωνία και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να κατατεθεί και να συμπληρωθεί το ψήφισμά του στην προσπάθεια που θα συντονίσουμε όλοι μαζί. Όπως είναι γνωστό, είμαστε ένας νομός κατεξοχήν, θα έλεγα, βιολογικών προϊόντων. Είμαστε από τους πρώτους νομούς με το μεγαλύτερο ποσοστό βιολογικών προϊόντων. Υπάρχει μια εμπειρία, μια τεχνογνωσία. Τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι εύκολα να παραχθούν. Συναντιόμαστε σήμερα και με τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και με την Ένωση και με τους υπόλοιπους φορείς, να δούμε πώς θα διεκδικήσουμε και ποια θα είναι τα πραγματικά και αληθινά κριτήρια που θα πρέπει να υπάρχουν για τους βιοκαλλιεργητές. Όπως είπαν και η παραγωγή των Γρεβενών, κάτι που ενδεχομένως δεν το έχουν αντιληφθεί οι υπόλοιποι παραγωγοί στην υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς θέλουμε πραγματικά παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, και γι' αυτό θέλουμε να το συνδέσουμε την επιδότηση με την παραγωγή πραγματικού προϊόντος. Γιατί κάποιοι ενδεχομένως σε άλλες περιοχές, εκμεταλλευόμενοι πολιτικές γνωριμίες, να θεωρούν ότι θα πάρουν την επιδότηση και στην ουσία δεν θα παραδίδουν βιολογικό προϊόν. Και εκεί κάνουμε τη διαφορά εμείς, γιατί ήδη υπάρχει αλυσίδα στα βιολογικά προϊόντα στα Γρεβενά, και ίσως να είμαστε από τους μοναδικούς νομούς με τόσο μεγάλο ποσοστό που συνδυάζουμε την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων με την κτηνοτροφία. Είμαστε παράδειγμα, θα έλεγα, ας πούμε, για την Ελλάδα, για την Δυτική Μακεδονία, για την Ελλάδα και ίσως και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να συνδέσουμε τη βιολογική παραγωγή, τη βιολογική γεωργία με την κτηνοτροφία.
κτηνοτροφία. Υπάρχει δηλαδή μια αλυσίδα. Όπως είπα και πριν, και υπάρχει μια μεγάλη τεχνογνωσία, γιατί το βιολογικό προϊόν δεν είναι εύκολο να παραχθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά ενδεχομένως αρπάζοντας την ευκαιρία κάποιες άλλες περιοχές ή κάποια άλλη παραγωγή, σκεπτόμενοι μόνο την επιδότηση, θεωρούν ότι θα λειτουργήσει έτσι. Και εμείς εκεί βάζουμε, και ένα από αυτά είναι τα κριτήρια που συζητάγαμε τώρα με τους παραγωγούς, τους δικούς μας, που θέλουν πραγματικά να παράξουν αγροτικό, βιολογικό προϊόν. Από εκεί και πέρα θα γίνει μια σειρά διεκδικήσεων, θα φτάσουμε, όπως είπαμε και με τον Δημοκράτη και με τον Δήμο, θα φτάσουμε και μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ξεκινάει ένας αγώνας μεγάλος για τα βιολογικά προϊόντα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό, είναι ένας τομέας που μπορεί να ξεκινήσει, και πέρα ότι χάνουμε 3 εκατομμύρια, 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ, περιμένουμε και άλλους, εμείς περιμένουμε και άλλους παραγωγούς, και τα χρήματα αυτά είναι διπλάσια, αν θα μπαίνουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, είμαστε χαρακτηρισμένοι βιολογική περιοχή αγροτικών προϊόντων, έτσι πρέπει να μείνουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να διεκδικήσουμε το δίκαιο που έχουμε για την περιοχή Γρεβρών, για τα βιολογικά προϊόντα. Δεν θέλουμε να μας το κλέψει κανείς ή να μας το αφαρπάξει. Μετά την σημερινή συνάντηση που είχαμε εδώ στην περιφέρεια με πρωτοβουλία του συνεταιρισμού και της περιφέρειας για το θέμα της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, θεσπίσαμε κάποια κριτήρια ως συνεταιρισμός για το πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις ενισχύσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού, ώστε στην επόμενη προκήρυξη να είμαστε μέσα. Ένας επικοδομητικός διάλογος μεταξύ των φορέων, ένα σημαντικό κομμάτι των κτηνοτρόφων και των γεωργών παραβρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση. Εμείς ως συνεταιρισμός θέσαμε τα κριτήρια της ιστορικότητας του νομού στις βιολογικές καλλιέργειες. Το 10% επί του συνόλου των συμβατικών παράγεται στα Γρεβενά και παραπάνω σε σχέση με την ασεβιολογικά, σε σχέση με τα συμβατικά. Θέσαμε το κριτήριο του υψηλού ποσοστού της βιολογικής κτηνοτροφίας σε επίπεδο χώρας. Θέσαμε το ίδιο παραγόμενο καθεστώς των ζωοτροφών σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Φυσικά τα κριτήρια της ορεινής κειμενικής περιοχής, της απώλειας της εξωτικής αποζημίωσης και φυσικά το χειμώνα που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες 8 μήνες περίπου με χαμηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά θα θεσπιστούν σε μια τεχνική έκθεση, η οποία θα αποτελείται από όλες τις γενικές διαπιστώσεις για το τι πραγματικά είναι η βιολογική γεωργία και τι σημαντικό είναι για το νομό, και θα κατατεθεί σαν ψήφισμα σε όλους τους φορείς, ώστε να υπάρχει και μια επιτροπή διεκδίκησης. Ό,τι αφορά το κομμάτι της διεκδίκησης, νομίζω πρέπει να, ουσιαστικά να το πω έτσι επιγραμματικά, πρέπει να κάνουμε ένα αντίσκηνο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλοι οι φορείς να πιέσουν σε διάφορες κατευθύνσεις, διότι δεν είναι μόνο τα 3 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν από την προηγούμενη προκήρυξη, μπορεί να ήταν και διπλάσιο και τριπλάσιο το ποσοστό. Οι μετεπιτικές μονάδες κινδυνεύουν να χάσουν πολλούς πελάτες, διότι το κόστος πιστοποίησης είναι ένα υψηλό μερίδιο, υπάρχει ένα υψηλό κομμάτι στο κόστος παραγωγής των βιολογικών προϊόντων. Και φυσικά μπορούμε να θέσουμε και άλλα προβλήματα που προκύπτουν, αλλά δεν είναι επί του παρόντος να τα αναλύσουμε. Θέλουμε να είμαστε αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Το ξεκινήσαμε την πρώτη στιγμή που το διαπιστώσαμε. Δεν θα το αφήσω προσωπικά καθόλου να πέσει κάτω. Θα είμαστε μαζί με τους παραγωγούς και φυσικά κάθε μέρα που γνωρίζετε το αγροτικό κομμάτι βγάζει και εξεβράζει, που λέμε, εισαγωγικά καινούργια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή θα τεθούν και τα θέματα της ξηρασίας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει να βρέξει 2,5 μήνες και τα σιτηρά είναι σε πολύ άθλια κατάσταση. Για ό,τι αφορά τη βιολογική γεωργία, το 2017 και, και τους βιοκαλλιεργητές και τους βιοκτηνοτρόφους έχει χαθεί. Φυσικά γνωρίζετε όλοι ότι αυτή τη στιγμή υποβάλλονται οι αιτήσεις ΣΟΣΔΕ στους συνεταιρισμούς και στους φορείς που έπρεπε να δηλώσουν ότι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα και παίρνουν επιδότηση, γιατί γίνεται η παράλληλα και η αίτηση πληρωμής. Φυσικά αυτό δεν υπάρχει και πάμε στην επόμενη. Το 2017 για τον νομό Γρεβενών έχει χαθεί. Και πάμε για την επόμενη. Φυσικά να γνωρίζετε όλοι ότι τα 800 εκατομμύρια του ΠΑΑ, τα 200 είναι τα προγράμματα γέφυρα, δηλαδή πηγαίνουν στις ανελειμμένες υποχρεώσεις, τα 200 έχουν φύγει στην συγκεκριμένη προκήρυξη, η βιολογική κτηνοτροφία δεν έχει βγει καθόλου και μιλάμε τώρα για περίπου για 110 με 150 εκατομμύρια σε όλη τη χώρα για τη βιολογική γεωργία. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, τάχιστα και με συγκεκριμένους στόχους, ώστε να διασφαλίσουμε το εισόδημα των παραγωγών. Οι απώλειες σας σε βάθος πενταετίας, ποιες υπολογίζετε ότι θα είναι, αν ισχύσει? Εάν και εφόσον δεν δινόταν οι παρατάσεις, οι δύο που καταδίκασαν, και να ενημερώσουμε ποιος και γιατί ζήτησε και ποιες περιοχές ζήτησαν τις συγκεκριμένες παρατάσεις μετά τις 22 Φεβρουαρίου,
Εάν ίσχυε το καθεστώς της 20 Φεβρουαρίου, είχε κλείσει το πρόγραμμα της βιβλιοθήκης, θα είχαν εγκριθεί περίπου από τους 1.100, θα είχαν εγκριθεί τα 2/3, να πω κατά ελάχιστο, γύρω στους 700 παραγωγούς. 700 παραγωγοί σημαίνει ότι θα ήταν γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ ενταγμένη παραγωγή που θα ερχόταν ετησίως. Άρα σε βάθος πενταετία, με ένα απλό πρόχειρο, μιλάμε για 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω ένα διόλογο καταφρόνητο ποσό. Δεν μπορούμε να ακούμε τυμπανοκρουσίες από κάποιους ότι δήθεν ότι θα εγκριθούν ξανά, ότι θα βγει. Δυστυχώς το 2017 χάθηκε. Δεν στεκόμαστε όμως αυτό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή κλείδωσε αυτό. Πάμε παρακάτω και πάμε στην επόμενη προκήρυξη. Μια συνάντηση είχε θέμα τη βιολογική καλλιέργεια στα Χεβενά. Θεωρούμε απαράδεκτη την απένταξη όλων των γρεβενιωτών. Θέλω να τονίσω ότι θα είμαστε δίπλα τους σε όσες ενέργειες αν χρειαστεί και αν κάνουν και σε όποιες αν είναι αυτές. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Πρέπει να καταλάβει ο βουλευτής και ο υπουργός γεωργικής ανάπτυξης ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Δεν θέλω να πω ότι ήταν εσκεμμένο, ότι έκαναν ένα λάθος, ένα εγκληματικό λάθος και οφείλουν να το διορθώσουν. Είχαμε μία συνάντηση εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τους δύο αντιπεριφερειάρχες, για το θέμα των βιολογικών. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση, έτσι ώστε ο νομός να, στην επόμενη προκήρυξη να έχει τα προνόμια να ξαναμπεί στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Δεν θέλω να πω τίποτα για τα προηγούμενα. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλη την πολιτική ηγεσία της Δυτικής Μακεδονίας. Διαφορετικά θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και στην επόμενη προκήρυξη. Εμείς σαν αγρότες του νομού Βρεβενών ζητάμε για το και το όσο αφορά το θέμα των βιολογικών στα Βρεβενά. Είναι ένα κομμάτι που πονάει πάρα πολύ. Δυστυχώς περισσότεροι γρεβενιώτες δεν έχουν καταλάβει ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια ή τα 5 που θα πέφταν στο νομό Βρεβενών θα πέφταν σε μαγαζιά και σε όλο το νομό Βρεβενών. Δεν είμαστε και δεν πάμε ούτε κομματικά ούτε τίποτα, δεν μας ενδιαφέρουν τα χρώματα, τα πολιτικά. Είμαστε αναχωρημένοι γιατί έλειπε σχεδόν όλη η προηγούμενη και η τωρινή βουλευτική διοίκηση των Χρεβενών. Θα ήθελα να ήταν παρόν και ο βουλευτής κ. Μπιάλας και ο πρώην βουλευτής κ. Ψαχίλης, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νομός Βρεβενών ξεκίνησε τα βιολογικά, είναι κομμάτι του νομού Βρεβενών, είναι ένας νομός που είναι βιολογικός έτσι κι αλλιώς, είναι ένας νομός που με την καλλιέργεια των βιολογικών διατηρεί και το ζωικό κομμάτι, όπως είναι οι αρκούδες, όπως είναι οι χείροι, όπως είναι. Γιατί αν δεν ραντίζεις και δεν λιπαίνεις, δεν δημιουργείς και σοβαρό θέμα. Αυτά θα να πω. Εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα. Θα πρέπει να το δουν όλοι και να έχουν και τη στήριξη των πολιτών του νομού Βρεβενών. Γιατί όπως το ξαναλέω πάλι, τα λεφτά που θα ερχόταν στο νομό Βρεβενών θα γυρνούσαν στο νομό Βρεβενών. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.